Ετοιμαστείτε για χαμηλές πτήσεις, μαγικές χωμάτινες διαδρομές, το ελληνικό Σεν Μόριτς της δεκαετίας του 30 και το τελευταίο μέρος στο οποίο δεν έφτασα ποτέ, μιας και όπως ξέρετε όσοι με παρακολουθείτε στα κοινωνικά δίκτυα, ένα συνδυασμός λαθών διέκοψε απότομα το ταξίδι μου. Σας το υποσχέθηκα πριν λίγο καιρό και ήρθε η ώρα να το κάνω πράξη. Σε προηγούμενο βίντεο που είχα βγάλει για τον εξοπλισμό μηχανής, υποσχέθηκα να κάνω ένα ταξιδιωτικό με ένα Husqvarna Norden 901, το οποίο, όπως θα δείτε στην πορεία, η Expedition έκδοση που είχα σε αυτό το ταξίδι θεωρώ πως την κατηγορία αποτελεί το απόλυτο δεκάρι. Ποιος μάλιστα θα μου έλεγε ότι θα χρειαστεί να δοκιμάσω τον εξοπλισμό που παρουσίασα σε συνθήκες πτώσης. Αφορμή για αυτή την εξόρμηση στάθηκε η νατοϊκή άσκηση Ήμιοχος, στην οποία αεροσκάφοι πραγματοποιούν χαμηλές πτήσεις μέσα στο φαράγγι του Βουραϊκού, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στον κόσμο που βρίσκεται στην περιοχή. Τη βάση μου θα αποτελέσουν τα ιστορικά Καλάβρητα, όπου επέλεξα να μείνω στο ξενοδοχείο Φιλοξενία γιατί έχει εννοείται πολύ ωραία δωμάτια, είναι μέσα στο κέντρο οπότε τα έχεις όλα με τα πόδια, για να μην χρειάζεται να οδηγήσω το βράδυ όταν θέλω να βολτάρω στο χωριό. Πίσω στις πλάγες του Βουραϊκού, όπου για να δεις τα αεροσκάφη να περνούν, πρέπει να είσαι οπλισμένος με αστήρευτη υπομονή. Ο κόσμος έχει ήδη αρχίσει και μαζεύεται από χθες, έμαθα. Έχει αυτοκίνητα παρκαρισμένα κάτω και περιμένει κάθε μέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και τις 5.30 που ολοκληρώνεται η άσκηση για να απολαύσει αυτό το μοναδικό θέαμα. Είμαστε στημένοι εδώ γύρω στα 50 λεπτά με μία ώρα και τίποτα, μάλλον δεν περιλαμβάνει σήμερα η άσκηση δρομολόγιο Βουραϊκού. Στη διάρκεια της ημέρας συγκεντρώνεται κόσμος από όλη την Ευρώπη που φτάνει στην περιοχή για να παρακολουθήσει την άσκηση, ο οποίος αλλάζει σημεία για να φωτογραφίσει τις εντυπωσιακές χαμηλές πτήσεις από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Σήμερα είναι Τετάρτη, υποτίθεται ότι θα πέρναγαν τα περισσότερα αεροσκάφη, αλλά μέχρι στιγμής τίποτα. Τελικά όμως και τις δύο μέρες που στήθηκα εδώ είχα την τύχη να απολαύσω αρκετές φορές το απίστευτο αυτό θέαμα που δημιουργούν τα αεροσκάφη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ηλία και τον Νίκο για το υλικό που μοιράστηκαν μαζί μου για να μπορέσετε να έχετε εικόνα του τι ζήσαμε. Η άσκηση πραγματοποιείται κάθε χρόνο τη συγκεκριμένη περίοδο, όπου φέτος συμμετείχαν Βρετανοί, Γάλλοι, Αμερικανοί, Ισπανοί, Καταριανοί, Κύπριοι, Μαυροβούνιοι, Ρουμάνοι και Σαουδάραβες. Λοιπόν, στον δρόμο πέτυχα μιλάμε τόσους ξένους, Πολωνούς, Βέλγους, Γάλλους, που περιμένα ότι θα γίνεται χαμός, αλλά τα Καλάβρητα είναι άδεια και νομίζω ότι το ενδιαφέρον σε αυτό το βίντεο είναι να τα δείτε πως είναι τόσο ωραία ήσυχα. Καθημερινή βλέπετε και το χωριό Κόμοπολη, πείτε το πως θέλετε, βρίσκεται στα πιο ήρεμά του. Εν τω μεταξύ, πριν δύο εβδομάδες λέει έγινε μια κατολίσθηση και έχει κλείσει ο οδοντοτός, οπότε και αυτό έχει βοηθήσει στην εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Το βράδυ στα Καλάβρητα είναι πολύ ήσυχο. Όπως πάντα ζήτησα τη γνώμη σας στα social να μου προτείνετε κάπου να πάω για φαγητό, μιας και έχω καιρό να έρθω. Τα περισσότερα που μου γράψατε νομίζω σχεδόν όλα είναι κλειστά αυτή η καθημερινή. Γι' αυτό και θα δείξω τα δύο μέρη που δοκίμασα και μου άρεσαν έτσι ώστε να τα έχετε στο νου σας αν βρεθείτε εδώ. Το πρώτο είναι το κελάρι όπου συστήνεται για κρεάτικα και το δεύτερο το σπιτικό που ενδείκνυται για μαγειρευτά. Το καλό με τα Καλάβρητα είναι ότι αποτελούν ιδανική βάση για πανέμορφες εξορμήσεις στον ορεινό όγκο του Χελμού και όχι μόνο.
Στο παρελθόν μάλιστα σας έχω δείξει διάφορα από την περιοχή και σε αυτό το επεισόδιο θα συμπληρώσω γραφικά χωριά, αστήρευτη φύση και ονειρικές διαδρομές. Πηγαίνοντας για Καλάβρητα γύρω στα 4 χιλιόμετρα πριν, βλέπετε την ταμπέλα για Σούβαρδο, ανεβαίνετε πάνω φανταστική διαδρομή μέσα στα έλατα. Μου το πρότειναν ο Ανδρέας και ο Χάρης στο post που έκανα και η βόλτα σίγουρα άξιζε, μιας και η διαδρομή ήταν μέσα στη φύση με πολύ ωραία θέα. Λίγο πριν το Σούβαρδο βρίσκεται το χωριό Βραχνή, στο οποίο λειτουργεί και ένα καφενείο. Στο χωριό ζουν μόνο δύο οικογένειες, η μία από τις οποίες ψιδηρεί το καφενείο, είναι κάθε μέρα ανοιχτά και μπορείτε αν περάσετε να πιείτε ένα τσιπουράκι. Ιστορικό χωριό στο οποίο δεν υπάρχει ψυχή όμως σήμερα. Ο κύριος λόγος που θα σας πρότεινα να έρθετε είναι για να απολαύσετε τη φανταστική διαδρομή, πραγματικά απόλαυση. Ένα χωριό που αξίζει μία βόλτα είναι το Πλανητέρο, το οποίο απέχει από τα Καλάβρητα 24 χιλιόμετρα και περίπου 35 λεπτά. Η διαδρομή προς τα εκεί είναι απολαυστική, με ωραίες τροφούλες και καταπληκτικές εικόνες. Κατεβαίνοντας προς το οροπέδιο στην πίσω πλευρά του Χέλμου, προσπέρασα το σπήλαιο λιμνών, το οποίο σας είχα δείξει μερικά χρόνια πριν μαζί με το φανούρι, και συνέχισα μέσα σε ένα απίστευτο φυσικό περιβάλλον την πορεία μου προς το χωριό. Το Πλανητέρο βρίσκεται σε υψόμετρο 700 μέτρων, χτισμένο αμφιθεατρικά, πάνω από το παραμυθένιο πλατανόδασο των πηγών του Αρωάνιου ποταμού. Το χωριό έχει γύρω στους 100 κατοίκους που ασχολούνται εννοείται με την κτηνοτροφία και λίγο τον τουρισμό, μιας και οι πηγές του ποταμού Αρωάνιου εδώ από κάτω μαζεύουν αρκετό κόσμο. Θα μου κλείσει καλύτερα, καθώς νιουτώτησέτε καφέ, ούζο, τσίπρο, κονιάκ, μίσκι. Ευχαριστώ πολύ. Πού θα είσαι? Αθήνα. Εγώ είμαι εδώ, γέλμα και τρέμα. Δεν έχετε φύγει ποτέ? Το σπίτι εδώ πέρα κύριε. Και με τι ασχολείστε? Δημοκρατία. Από εδώ υπήρχαν πολλές προσωπικότητες οι οποίες ήταν αρχηγοί στο Αντάρτικο και έχουν σκοτωθεί και πολλοί από εδώ. Έχουν σκοτώσει οι Γερμανοί πολλά παιδιά από εδώ, άδικα βέβαια. Και εν πάση περιπτώσει το χωριό είναι τόπος ιστορία. Εν τω μεταξύ από εδώ, έχει άγαλμα εδώ θα το δεις, είναι μια γυναίκα γιατρός, Παπασωτηρίου λέγεται, η οποία ήταν την εποχή εκείνη στην περιοχή, είχε σώσει πολύ κόσμο από αρρώστιες, τους αντάρτες, ήταν αντάρτισσα. Αλλά είχε σώσει και πολύ κόσμο, δωρεάν, δεν έπαιρνε λεφτά. Το καφενείο εδώ της κυρίας Ιωάννας είναι κάθε μέρα ανοιχτό. Όπως παλιά, στο καφενείο του χωριού όλη η αλληλογραφία και έρχονται εδώ και παίρνουν τα γράμματα και τις λυπητερές τους. Οι πηγές που προανέφερα βρίσκονται μόλις 800 μέτρα πιο κάτω και αποτελούν το τουριστικό αξιοθέατο της περιοχής. Στην περιοχή εδώ πηγάζει ο Αρωάνιος ποταμός, τα υπόγεια ύδατα εμφανίζονται σε 30-40 διαφορετικά σημεία και το νερό συγκεντρώνεται και κατεβαίνει για 12 χιλιόμετρα, όπου συναντά τον ποταμό Λάδωνα, για τον οποίο έχω κάνει άλλο αφιέρωμα παλαιότερα, το οποίο αν δεν έχετε δει, να το δείτε. Επίσης στην περιοχή υπάρχει ταβέρνα που μπορείτε να φάτε, ακόμα και ξενώνας αν θέλετε να ηρεμήσετε σε αυτό το πανέμορφο σκηνικό. Αν δεν ηρεμεί εδώ η ψυχή σου, τότε πού? Αφήνοντας πίσω το Πλανητέρο για να κατευθυνθώ προς τα Καλάβρητα, είδα μια ταμπέλα που έγραφε ζωολογικό πάρκο και είπα να περάσω να δω τι είναι αυτό στη μέση του πουθενά. Εμείς εδώ ήρθαμε να ζήσουμε. Να ζήσουμε με έναν τρόπο φυσικό την τελευταία περίοδο της ζωής μας. Όταν πήραμε λοιπόν τη συνταξούλα μας, ήρθαμε εδώ, αγοράσαμε την περιοχή
είναι 12,5 στρέμματα μέγεθος. Το πάρκο αυτό, το οποίο δημιουργήθηκε με αγάπη και μεράκι από τον κύριο Γιάννη, ηλεκτροδοτείται αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα ζώα μας είναι περίπου 45 διαφορετικά είδη. Δεν μιλάω σε αριθμούς, μιλάω σε είδη, έτσι. 45 είδη, ιδιαίτερα και σπάνια. Μία ακόμα ενδιαφέρουσα δράση του πάρκου είναι... Είμαστε εκτός των άλλων και ένα άτυπο κέντρο προστασίας και φροντίδας εγκαταλελειμμένων ζώων. Σκυλάκια, γατούλες κτλ. Έτσι. Και φροντίζουμε να βρούμε και ανθρώπους που θα τα υιοθετήσουν. Έτσι δεν είναι? Πριν συνεχίσω στο ελληνικό Σεν Μόριτς και τις πανέμορφες ορεινές διαδρομές που δεν έχω ξαναδείξει, να πω ότι πριν τα Καλάβρητα βρίσκεται η Ζαχλωρού, την οποία είχα παρουσιάσει, όπως και την πεζοπορία μου στο Βουράικο, στο επεισόδιο που προανέφερα. Τη Ζαχλωρού σας την έχω ξαναδείξει πριν πολλά χρόνια με το Φανούλι, όταν είχαμε έρθει εδώ πέρα και είχαμε δοκιμάσει μάλιστα και κάποια από τα εστιατόρια που έχει, τα ταβερνάκια. Η εικόνα όμως σήμερα, με τον οδοντοτό να μην λειτουργεί, είναι πραγματικά απογοητευτική. Μία αγαπημένη διαδρομή κοντά στα Καλάβρητα είναι το Πάσο της Περιστεράς, το οποίο ξεκινάει από το χιονοδρομικό και καταλήγει στο ομώνυμο χωριό. Εδώ πάνω είχε τόσο κρύο και αέρα που φόρεσα ζακέτα μέσα από το μπουφάν της μηχανής, γιατί απλά δεν την πάλευα. Παρόλο που είναι η τρίτη φορά που περνάω το συγκεκριμένο πάσο, η θέα και η διαδρομή είναι τόσο όμορφες που δημιουργούν τα ίδια συναισθήματα με αυτά της πρώτης φοράς. Αυτές οι πλάγιες του Χελμού είναι πιο παρθένες και ανέγκυχτες από τον τουρισμό, γι' αυτό και βόλταρα αρκετά για να τις απολαύσω. Έκανα μια στάση στο εξωτικό Μεσορούγγι, γιατί μου είπαν ότι έχει μια ταβέρνα εδώ που είναι δύναμη. Έγραφε στο Google ότι είναι ανοιχτά, αλλά δεν. Ρε εσείς, ρυθμίστε σωστά τις ώρες λειτουργίας σας, μην τραβιούμε αστάδικα. Από το Μεσορούγγι κινήθηκα νότια μέσα από ένα χωματόδρομο για να δω δύο καταράκτες. Τον ομώνυμο, δηλαδή αυτόν του Μεσορούγγιου, και τα ύδατα Στιγός. Η διαδρομή είναι βατή και απλά πανέμορφη, αλλά καταράκτη δεν κατάφερα να δω. Έχω φτάσει σε ένα σημείο που δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχίσει η μηχανή. Αναγκαστικά θα πρέπει να γυρίσω πίσω. Για να το κάνω με τα πόδια μέχρι το καταράκτη της Στιγός είναι γύρω στα 65 λεπτά, πήγαινε και κάτι λιγότερο θα είναι η επιστροφή. Δεν έχω αυτό το 2 ώρο πλάς που χρειάζομαι στη διάθεσή μου σήμερα. Το μέρος όμως είναι πανέμορφο, ιδανικό για κατασκήνωση και δεδομένα νομίζω θα έρθω κάποια άλλη στιγμή να το κάνω με τα πόδια. Έτσι χαλάρωσα λιγάκι απολαμβάνοντας τους ήχους της φύσης και ξεκίνησα για τον δεύτερο, όπου και αυτός δυστυχώς κάηκε. Δύο καταράκτες ήρθα να δω, δεν είδα κανέναν. Ο πρώτος, όπως είπα, δεν με παίρνω χρόνο. Ο δεύτερος, στο σημείο που η Google έλεγε ότι πρέπει να σταματήσεις και να πας με τα πόδια, ήταν γκρεμός. Δεν έπαιζε να κατέβει άνθρωπος εκεί πέρα, να σκοτωνόταν. Μετά έμαθα ότι περπατάς κανένα τέταρτο 20 λεπτό από άλλο σημείο μέσα στο ποτάμι με τα πόδια. Δεν γινόταν και αυτό να το κάνω, θα γινόμουν χάλια, δεν έχω να αλλάξω παπούτσια, οπότε την επόμενη φορά. Έτσι κινήθηκα προς την εξωτική Ζαρούχλα, πιστεύοντας ότι εκεί θα βρω κάτι ανοιχτό να τσιμπήσω, μιας και το χωριό είναι κάπως τουριστικό. Τελικά όμως και εδώ δεν. Η Ζαρούχλα βρίσκεται στα 1030 μέτρα υψόμετρο και ενώ το Σαββατοκύριακο σφίζει από κόσμο, καθημερινές έχει ελάχιστους κατοίκους.
Από εδώ θα συνεχίσω μέσω της πιο ωραίας και απολαυστικής οδηγικά χωμάτινης διαδρομής που έχω διασχίσει για να βγω στη λίμνη Δόξα. Πρόκειται για το λεγόμενο δάσος της Ζαρούχλας, όπου το πρώτο και μεγαλύτερο τμήμα ήταν ιδιαίτερα βατό και εύκολο, το νότιο όμως που σε κατεβάζει στη λίμνη θα το χαρακτήριζα ως το απόλυτο σπαστήρι. Για τη λίμνη, τι να πω τώρα. Ποιος δεν έχει βρεθεί και φωτογραφηθεί εδώ. Να θυμίσω μόνο ότι είναι τεχνίτη λίμνη σε υψόμετρο 900 μέτρων και δημιουργήθηκε μετά την κατασκευή του φράγματος στα τέλη της δεκαετίας του 90. Και μιας και πλέον έχω ολοκληρωμένη εικόνα για τη μηχανή, να πω δύο λόγια πριν τη ρίξω κάτω. Η μηχανή τα σπάει, παιδιά. Έχει πολύ καλή προστασία από τον αέρα, η ανάρτησή της προσφέρει πολύ ξεκουραστή οδήγηση στην άσφαλτο αλλά κυρίως στο χώμα. Νομίζω ότι γι' αυτό που κάνω εκπροσωπεί το απόλυτο δεκάρι. Και όντως το εννοώ, στις 12 μέρες που την είχα στη διάθεσή μου δεν χόρτενα να την οδηγώ και εκεί που την ερωτεύτηκα τελείως ήταν στο χώμα. Ενώ δεν θα με χαρακτήριζα σε καμία περίπτωση εντουράκια, με έκανε να τη δω αλλιώς. Το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι επειδή η θέση οδήγησης είναι ψηλά, οριακά όσοι είστε κάτω από ένα 80, νομίζω ότι θα αρχίσει να σας ορίζει στο πώς θα την κουμαντάρετε. Επόμενο σταθμός της βόλτας μου είναι το χωριό Γκούρα στα ανατολικά της λίμνης. Αγαπημένο κεφαλοχώρι της περιοχής με μια ταβέρνα πάνω στην όμορφη πλατεία που από ό,τι θυμάμαι τα σπάει. Στο Ρέλια είχα φάει πριν 3 χρόνια, το φαγητό του ήταν εξαιρετικό, μου έχει μείνει, γι' αυτόν ήρθα. Στο Google έλεγε ότι είναι ανοιχτά. Αλλά τελικά και εδώ δεν. Ανοίγει μετά τις 6 έμαθα και η τελευταία φορά που βρέθηκα εδώ ήταν 4-5 χρόνια πριν και όχι 3. Οπότε αν έχετε έρθει πιο πρόσφατα πείτε μου γνώμη, όπως επίσης αν είναι καλή και η ταβέρνα που μου πρότειναν στο Μεσορούγγι. Από την Γκούρα θα κινηθώ νότια για 23 χιλιόμετρα για να φτάσω στο χωριό Σαραντάπηχο. Έχει απογευματιάσει και θέλω να επισκεφθώ 2 ακόμα αξιοθέατα πριν σουρουπώσει. Οπότε έχω μπει σε ένα mood να οδηγώ λίγο πιο γρήγορα για να προλάβω. Το 1930 λοιπόν στο Σαραντάπηχο, δύο αιγιώτες επιχειρηματίες που είχαν μεταναστεύσει στην Αυστραλία, επιστρέφοντας αποφάσισαν να επενδύσουν το κομπόδεμά τους στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο χωριό λόγω του υψομέτρου του θεωρήθηκε ιδανικό να μετατραπεί σε τουριστικό θέρετρο όπως τα ελβετικά σαλέ και έτσι δημιουργήθηκε το ξενοδοχείο αναγέμισης. Το ξενοδοχείο είχε 70 δωμάτια όπου το καθένα είχε το δικό του μπάνιο. Φανταστείτε πολυτέλεια για εκείνη την εποχή. Εντάξει, το μέρος είναι πανέμορφο. Άξιζε η βόλτα εδώ πάνω. Να δώσω τα εύσημα που μου πρότεινε να το επισκεφθώ στο φίλο μου, τον Δημήτρη τον Κατσούλα. Μάλιστα, επειδή το οδικό δίκτυο της εποχής ήταν πολύ κακό, μιλάμε για το 30, είχε φτιαχτεί και ένα μικρό αεροδρόμιο ελαφρών αεροσκαφών εδώ από κάτω, για να μην ταλαιπωρούνται οι πολύ πλούσιοι πελάτες του ξενοδοχείου. Και έτσι λοιπόν, το άγνωστο μέχρι τότε αυτό χωριό είχε πάρει τον τίτλο του Σεντ Μόριτς της Ελλάδος για ευνόητους λόγους. Αφήνοντας πίσω την αναγέννηση στον επαρχιακό δρόμο προς το Δερβένι, συνέβη το ατύχημα. Ένα συνδυασμός τριών λαθών με οδήγησαν στο πρώτο ατύχημα της ζωής μου και θέλω να τα μοιράσω μαζί σας για να αποφύγετε το να βρεθείτε σε παρόμοιες καταστάσεις. Το πρώτο ήταν οδηγούσα, όπως είπα και νωρίτερα, λίγο πιο γρήγορα, γιατί ήθελα να προλάβω μέρα να καταγράψω το τελευταίο αξιοθέατο που είχα στα πλάνα μου. Το δεύτερο ήταν ότι επειδή ήμουνα στο βουνό και δεν είχα σήμα, έριχνα κλεφτές ματιές στο κινητό για να δω αν έπιασε έτσι ώστε να ορίσω την πορεία μου. Και το τελευταίο ήταν ότι επειδή είχα οδηγήσει full χώμα τη συγκεκριμένη μέρα, είχα απενεργοποιημένα τα ηλεκτρονικά της μηχάνης. Όσοι οδηγείτε χώμα γνωρίζετε ότι δεν χρειαζόμαστε ABS και συστήματα πρόσφυσης, δεν βοηθάνε στο χώμα, αντιθέτως μπορεί να είναι και πιο επικίνδυνα. Με αποτέλεσμα να δω ξαφνικά μια στροφή μπροστά μου, πλακώθηκα στα φρένα, δεν είχα πάρει καλή γραμμή, δίπλωσε η μηχανή γιατί δεν είχε ABS και την άχτηκα από πάνω και συρθήκαμε αρκετά μαζί.
Να έχετε στο νου σας, επειδή όπως είπα δεν είχα σήμα, το 112 πιάνει και χωρίς μου πήρε λίγο χρόνο να το σκεφτώ, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό αν βρεθείτε ποτέ σε κατάσταση κινδύνου να το γνωρίζετε αυτό. Ειδοποίησα έτσι την αστυνομία, η οποία ήρθε μετά από μία ώρα περίπου, απήχα γύρω στα 40 λεπτά από το Δερβαίνι εγώ. Στο ενδιάμεσο πέρασε ένας άνθρωπος, να είναι καλά όπου και να είναι, όποιος και να είναι, και με βοήθησε. Δεν συγκράτησα τα στοιχεία του μέσα στην όλη ταράχη. Με πήγε και λίγο πιο κάτω να πιάσω σήμα για να μιλήσω με την εταιρεία, να δω ποια είναι η ασφάλεια, ποια είναι η οδική που θα έρθει να μαζέψει τη μηχανή. Ειδοποίησα και ένα φίλο μου, τον Γιώργο τον Λυκοτραφίτη, ο οποίος ήρθε στο νοσοκομείο μετά, μάζεψε τα πράγματά μου και μου έκανε λίγο παρέα στην όλη διαδικασία. Τελικά, σε σχέση με το post που είχα κάνει στα social, η ζημιά ήταν χειρότερη. Η εκτίμηση που έγινε και στο νοσοκομείο της Κορίνθου, αλλά και στο ιδιωτικό που πήγα μετά, αρχικά δεν ήταν καλές. Δεν υπήρχαν σωστές λήψεις από ό,τι έμαθα στην πορεία. Να είναι καλά ένας γιατρός που γνωριζόμαστε, ο Γιάννης ο Νικολόπουλος, ορθοπαιδικός, ο οποίος ασχολήθηκε, μου έκανε κάποιες μαγνητικές, καλύτερες ακτινογραφίες και τα λοιπά και φάνηκε το πρόβλημα, οπότε έχω κάνει δύο χειρουργία, ένα στο αριστερό γιατί είχα εξάρθρωση καρπού και δύο σπασίματα, ένα συντριπτικό στο δεξί. Για το πόδι ήδη είχα μιλήσει, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Και θέλω να σταθώ, παιδιά, στο θέμα του εξοπλισμού, γιατί αν δεν φόραγα φουλ εξοπλισμό, τα πράγματα σίγουρα θα ήταν πολύ χειρότερα από αυτά που συζητάμε σήμερα. Και όπως είπα και στο σχετικό post, ιδίως στο θέμα των γάντιων, γιατί φόραγα τα καλοκαιρινά γάντια και όχι αυτά τα χειμερινά, τα πιο χοντρά που μου έδωσε ο κύριος Παπασταύρου στη νέα μας συνεργασία. Αν φόραγα τα συγκεκριμένα γάντια, ακόμα και τα χέρια μου μπορεί να ήταν σε καλύτερη μοίρα. Και ακόμα θέλω να σταθώ στο θέμα του κράνους, όπου επειδή χτύπησα το κεφάλι μου 2-3 φορές κάτω και θα έλεγα ότι το κατάλαβα πιο πολύ από τα σημάδια και όχι τόσο από την αίσθηση που είχα, δεν ένιωσα σχεδόν τίποτα, και ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του εξοπλισμού μας το κράνος και δεν είναι αυτό το οποίο πρέπει δεδομένα να κάνουμε οικονομία. Η μηχανή, επειδή πολλοί με ρωτήσατε στα social, προς μεγάλη μου έκπληξη, γιατί δεν την είδα πάνω, όταν τη σήκωσαν οι αστυνομικοί και ο άνθρωπος που με βοήθησε, εγώ ήμουν ήδη μες στο περιπολικό, είχα ξαπλώσει, δεν είχα εικόνα, αλλά όπως με ενημέρωσαν από την εταιρεία, δεν έπαθε ζημιά, που πραγματικά δεν το περίμενα. Έσπασαν μόνο δύο πλαστικά, η χούφτα και ένα πλαϊνό με κάτι ελαφριές γρατζουνιές. Σκυλή θα από το Χουσκβάρνα μετά από τέτοια πτώση να έχει παθεί τόσο μικρή ζημιά. Αυτά σε γενικές γραμμές ήθελα να πω για το ατύχημά μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω όσο δεν πάει για τα εκατοντάδες μηνύματα που μου στείλατε συμπαράστασης. Δυστυχώς, λόγω της φάσης δεν είχα τη δυνατότητα να απαντήσω. Πίστευω το καταλαβαίνετε. Να πω ότι το ταξίδι που έκανα πραγματικά το ευχαριστήθηκα. Νομίζω ότι μπορείτε να το καταλάβετε από τις πολύ όμορφες εικόνες που μοιράστηκα μαζί σας. Όλα τα μέρη που επισκέφθηκα θα τα βρείτε όπως πάντα στο χάρτη που παραθέτω στην περιγραφή του βίντεο. Εννοείται σας περιμένω και στα υπόλοιπα social του treatment, όπου σταδιακά από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να κρατάμε και πάλι πιο ζεστή την καθημερινή μας επαφή. Οπότε θα τα πούμε και πάλι, ελπίζω σύντομα, σε ένα επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Yeah.